Εδώ είμαστε, στην κουζίνα του 2 στις 2 και σήμερα μαγειρεύουμε κάτι που το αγαπάμε όλοι, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Κουραμπιέδες, αλλά κουραμπιέδες, όχι όπως τους ξέρουμε, και κουραμπιέδες παραδοσιακούς, αλλά και κουραμπιέδες με λουκούμι. Μάλιστα. Μας κακομαθαίνετε, αγόρια. Λοιπόν, Ηλίας Αντωνιάδης, υπέροχο σεφ, και ο Κωνσταντίνος Τάσης μας μαγειρεύεται εξαιρετικά και σήμερα κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες με γέμιση λουκούμι από μαστιχαχείο, ναι, με τριαντάφυλλο και το κλασικό, και φυσικά η κλασική παραδοσιακή κουραμπιέδες. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά, κατευθείαν. 600, λοιπόν, παραδοσιακή κουραμπιέδες και γεμιστή με λουκούμι. 600 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο καράλις, 250 γραμμάρια αμύγδαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια λουκούμια με μαστίχα χείου και με τριαντάφυλλο, μία πρέζα βανίλια, συνεχίζουμε, 2 κουταλιές της σούπας μέλι μάνης, 50 γραμμάρια ρούμι μαύρο, 1200 γραμμάρια αλεύρι, άχνη για το πασπάρισμα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά μας. Δεν νομίζω εύκολα. Ότι είναι δύσκολα. Εύκολα είναι. Είναι εύκολη συνταγή. Δεν ξέρω γιατί τρομάζει τον περισσότερο κόσμο. Ξέρεις γιατί τρομάζει, επειδή εγώ κάνω κουραμπιέδες και μπορώ να πω να περήφανα αυτό, να τους κάνω πολύ ωραίους. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρεις πόσο αλεύρι θα βάλεις έτσι ώστε να μην γίνει το ζυμάρι ούτε πολύ σφιχτό, ούτε και πολύ μαλακό. Να μην τρίβεται. Αυτή αυτό εδώ είναι η συνταγή που δίνω σήμερα είναι το γνωστό πάπου προς πάπου, είναι από γιαγιά. Α. Σήμερα συμφωνήσαμε να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή από γιαγιά, από Φάρασα Καπαδοκίας εκεί. Ναι. Γιατί βρήκαμε ακριβώς την μυρωδιά του κουραμπιέ που έτρωγα τότε, ναι, μέσα από το βούτυρο του καράλι. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να κάνετε δουλειά εδώ στον κόσμο με τον Κρόκο Κοζάνης. Να πάρετε, ναι, δυνάμεις, να πάρουμε ενέργεια. Να πάρουμε σήμερα ενέργεια. Έχουμε διαλέξει με τζίντζερ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Και μου αρέσει πάρα τζίντζερ. Πολύ. Εγώ να πω ότι φτιάξαμε δύο ειδών κουραμπιέδες, θα τους δοκιμάσουμε και μετά στο τελείωμα. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να πάρουμε λίγο τα τσάι σας από εδώ εσάς. Λοιπόν, να βάλω και εγώ τα γαντάκια. Ωραία. Γιατί θα ζυμώσουμε, έτσι δεν είναι. Εδώ που λέει αμύγδαλο που είπε η συνταγή, να πούμε ότι το περάσαμε λίγο στο μούλτι. Είναι, ναι, λίγο χοντροκομμένα για να τα και νιώθουμε εκεί μέσα. Δηλαδή, να καμπουρδισμένα έτσι κι αλλιώς. Και η διαφορά φυσικά θα γίνει με τα υπέροχα αυτά προϊόντα της Μαστίχα Shop, την οποία μπορούμε να τη βρούμε Πανεπιστημίου 6, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παντού. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Όσο η φωτεινή ενσωματώσει λίγο το μπέικιν μέσα στο αλεύρι, εδώ, εγώ θα βάλω τα υγρά στοιχεία. Εντάξει, θα μου δώσει λίγο το μέλι μάνης. Εδώ. Σε παρακαλώ να βάλουμε 4-5 κουταλιές. Η διαφορά που κάναμε είναι ότι δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου ζάχαρη. Σήμερα βάζουμε μέλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί κοιτάζουμε να είναι όλα υγιεινά. Το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό. Είναι πιο υγιεινό, θα γίνει πιο υγιεινό. Θα το καταλάβεις και στη γεύση και στο άρωμα, φωτεινή μου. Λοιπόν, εγώ να ανοίξω. Ανοίξω να βάλουμε και το βούτυρο. Καράλις. Για να δω πώς μυρίζει. Μοσχομυρίζει. Καταπληκτικό από πού μοσχοβολάει. Έμα, τι άμα δεν βάλεις τώρα αγνό βούτυρο στο μπουραμπιέ, δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι από έχω Ήπειρο, ακούσει, πρώτα απ' όλα. Έχω κάτι φίλους μου που λένε, όχι, λέει να μην πάρουμε λίγο βούτυρο, παραπάνω θερμίδες, να βάλουμε ένα βούτυρο απλό. Έμα, άμα δεν βάλεις το σωστό το βούτυρο. Έμα, τώρα τι λέμε. Όταν είναι σωστό το βούτυρο, κρατάει ο οργανισμός μας τα στοιχεία. Σίγουρα θεωρείται ότι είναι πολύ και καλά οι θερμίδες και αυτά. Ναι. Θα αποβληθούν οι θερμίδες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Όταν το συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε τη διατροφή μας. Απλά εδώ δίνει το κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ωραία, να πούμε τώρα δεν χρησιμοποιούμε μίξερ λόγω που μας κάνει και λίγο θόρυβο. Θα το κάνουμε και με το χέρι, ναι, μια ωραία ενσωμάτωση. Παραδοσιακά όπως το κάνανε και οι γιαγιάδες μας. Τι λες τώρα. Να επέβαιω στην ποτήνη λίγο, να ρίξουμε τις βανίλιες. Να ρίξουμε τις βανίλιες. Να μυρίζει ωραία. Να ρίξουμε και το ρούμι μέσα σιγά σιγά. Να ρίξουμε και το ρούμι. Εδώ. Ωραία. Και να αρχίσουμε λίγο να ανακατεύουμε και σιγά σιγά να μου ρίξεις το αλεύρι. Ωραία. Θες το κουταλάκι να το ρίξουμε. Ορίστε το κουταλάκι. Ωραία. Σιγά σιγά. Και στο τέλος θα ενσωματώσουμε και τα αμύγδαλα. Μια πολύ νόστιμη συνταγή, να πούμε 2-3 πράγματα εδώ. Λουκούμι με τριαντάφυλλο που πήραμε εδώ και δοκίμασε και φίλη μου η Μαρία πριν από λίγο. Καλά το λουκούμι. Είναι κάτι τέλειο, διαφορετικό. Έχει το άρωμα μαστιχασκίου, αλλά έχει και αυτή τη γεύση, το τριαντάφυλλο, το οποίο μας πάει και λίγο πίσω. Παραδοσιακές συνταγές μαθαίνουμε εδώ μέσα. Εύκολες συνταγές και πάνω απ' όλα ελληνικές με ελληνικά προϊόντα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όπως το μέλι μάνης, να δώσω και πολλά φιλιά και χαιρετίσματα εκεί στους φίλους στη Μάνη, στο φίλο με τον Ηλία. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πως γίνεται η ζύμη σιγά σιγά, τραβάει όσο ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε κρατήσει για να το δείτε, για να δούμε πως θα πλάσουμε. Υπάρχουν δύο ειδών. Ένα φτιάχνουμε με το χέρι μας, αυτά εδώ το κλασικό κουραμπιέ. Και το άλλο είναι να ανοίγουμε ένα φύλλο γύρω στα 4. Περίπου 100 στα, ναι, πάχος.
Και βάζουμε κουπάκια, φεγγαράκια, αστεράκια, θα κάνουμε με τα παιδάκια μας. Μπορούμε να παίξουμε κιόλας. Μπορούμε να παίξουμε στο σπίτι. Μπορούμε να βάλουμε. Είμαστε κομπλέ. Μπορούμε να βάλουμε λίγο και το αμύγδαλο τώρα. Το αμύγδαλο, κοίταξε πόσο θα το δω. Ρίξτε όλο με τη μία φωτεινή. Ρίξτε όλο φωτεινή. Να σωματιστεί, να φορτιστεί, έχει μοσχομυρίσει. Και ξέρει, όταν βάζει το στόμα στον κουραμπιέ και νιώθει αυτό το αμυγδαλάκι, πόπο με τη γεύση αυτή που μυρίζει και η μαστίχα και μυρίζει και τα. Είναι καταπληκτικό και το βούτυρο, δεν υπάρχει. Είναι νομίζω έτσι πώς σας το παρουσίασε η φωτεινή, νομίζω ότι θα έχουν τα σράλια στο σπίτι. Είναι να φας ένα και έτσι. Καλό που λέμε. Λοιπόν, σταματάμε λίγο από εκεί για να προλάβουμε για τον χρόνο. Πάμε να δείξουμε λιγάκι. Πάμε και ξεκινάμε. Μπορούμε να κάνουμε. Με τα χέρια μας είπαμε αυτό εδώ πέρα πάνε να κάνει τώρα η φωτεινή. Ναι. Καλό είναι να βάλεις και ένα κομματάκι λουκούμι. Επέλεξε εσύ τριεντάφυλλο ή το κλασικό με μαστίγα με άρωμα χείου. Πάρε ποιο θέλεις. Το βάζουμε, το πατάμε μέσα. Κάνουμε μία μπάλα για να δέσει. Ωραία, εδώ. Για να μην μας ανοίξει. Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα ένα μικρό μυστικό από το φίλο μας τον Κώστα. Να πάμε να δούμε ένα μικρό μυστικό, το οποίο ναι, όπως είναι εδώ, ναι. Θα κάνουμε μία γούβα εδώ, μία ναι, τρυπίτσα ναι. Για να μπορέσει να κάτσει η άχνη ζάχαρη. Α, από πάνω. Μάλιστα. Εντάξει, να κάνουμε λίγο. Θα δέσει και θα έχει κολλήσει. Αφού βάλουμε πλέον όταν ψηθούν το ροδόνερο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε άλλο ένα. Πάμε να δείξουμε άλλο ένα. Εδώ αυτά πέρα... είναι τα γεμιστά που φτιάχνετε, έτσι. Αυτά ναι, είναι ναι. Τα γεμιστά τώρα. Θέλω να μας δείξετε και ένα κλασικό, σας παρακαλώ πολύ εδώ ωραία. Να δουν οι τηλεθέτες. Το σχήμα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε όπως το έχουμε εδώ. Μισό μισοφέγγαρο. Μισοφέγγαρο. Εγώ μιλούσα πριν από εδώ με τη Μαρία. Είπαμε ότι είναι αυτό το κατάλληλο μέγεθος, το χορταστικό γλυκάκι το οποίο θα δοκιμάσουμε. Έτσι, Μαρία μου, ωραία. Λοιπόν. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πάμε λίγο να δείξουμε πώς μπαίνει επάνω. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς μπαίνει επάνω το ανθόνερο και πώς αχνίζουμε τις κουραμπιέδες, το οποίο μάλλον θα χρειαστούμε εκεί βοήθεια από τη Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε και μισοφέγγαρο. Δείξε. Δείξε και ένα μισοφέγγαρο, να δει ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, υλικά που χρησιμοποιήσαμε σήμερα και θέλω να τα τονίσω γιατί το βούτυρο το συγκεκριμένο, παραδοσιακό βούτυρο Υπήρου Καραλής, παράγεται από 100% φρέσκο εγωπρόβιο. Αφήνει άρωμα και γεύση. Με λιμάνης. Το έχουμε δοκιμάσει σε πολλές συνταγές. Υπέροχο. Θα πούμε φυσικά και για τα λουκούμια, τα οποία είναι καλό να τα δοκιμάσετε, γιατί τουλάχιστον το Μασίχα Σοπ έχει αυτό το κάτι διαφορετικό, γιατί έχει με πηγή, με βάση τη μαστίχα χείου, πάρα πολλά προϊόντα. Καλό είναι να τα επισκεφτείτε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, από σύνο για να φεύγουν να βλέπουν οι κάμερες. Θα μου δώσει λίγο το σούρο τυράκι για να βάλουμε την άχνη ζάχαρη, αφού τα περάσουμε με λίγο ροδόνερο. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μόνο ροδόνερο μπορούμε να βάλουμε και ουζό. Μη μαστίχα ή κάτι άλλο. Είναι αναλόγως. Οι συγκεκριμένες συνταγές ή γεύσεις ναι. Έχουν μείνει εκεί πέρα. Εδώ, να πω την αλήθεια, μπορούσαμε να βάλουμε ότι υπάρχει και μαστιχέλαιο. Το οποίο μπορούσε να μπει από πάνω να το δώσει διαφορετικά. Εγώ το κρατάω λίγο αυτό. Πιο παραδοσιακό. Πιο παραδοσιακό. Με την προτική ότι έχουμε κάνει και αυτή την πινελιά την περίεργη. Θέλεις φωτεινή μου να τους βάζεις λίγο άχνη. Βεβαίως, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βάλε λίγο εδώ. Και άμα είχα έτσι το γνωστό, κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Και νομίζω ότι φωτεινή έχουμε μπορείς να τα βάλεις, ναι, χιονισμένα Χριστούγεννα, ε. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη, τέλειο. Γρήγορη συνταγή. Παραδοσιακή. Μαρία, θα μας θυμίσεις, θα έρθεις λίγο εδώ μαζί μας. Βεβαίως, θα να δοκιμάσεις. Και θέλω άμα θέλουμε, εδώ η Μαρία. Συγγνώμη Λία λίγο, να δοκιμάσουμε λιγάκι, φέρε μου λίγο την άχνη. Για να πάρει παντού, τον βουτάμε μέσα. Ναι. Εδώ φέρτε μου λίγο να δείξουμε στον κόσμο. Τον βουτάμε μέσα. Κάποιος που θέλει περισσότερο. Θέλει πιο πολύ, δώσει. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω τον κλασικό. Εσύ τον απλό, ναι. Εγώ θα πάρω με το λουκουμάκι. Ωραία. Και όσο τα κορίτσια απολαμβάνουν τις κουραμπιέδες, να πούμε ότι αύριο θα φτιάξουν μια υπέροχη συνταγή. Φανταστικό, φανταστικό. Γεια σας, μπράβο σας. Όπως βλέπετε εδώ, εντάξει. Λοιπόν, πουγκάκια φτιάχνουμε αύριο με φιλέτο γλώσσας και μια πολύ ωραία μαρμελάδα ντομάτας. Θα σας εντυπωσιάσουμε αύριο. Εγώ το τρώω και με λουκουμάκι επιπλέον. Αύριο τι θα μαγειρέψουμε. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, ήταν τόσο νόστιμο ο κουραμπιέ που νομίζω ότι ξεφύγει. Δεν μας άκουσε. Ο κουραμπιέ σου μας είναι πίσω. Μας είναι πίσω. Πραγματικά. Πουγκάκια, θα κάνουμε πουγκάκια με φίλο κρούστα. Είναι πουγκάκια με φιλέτο γλώσσα και θα το συνοδεύουμε με μια πολύ ωραία μαρμελάδα ντομάτας. Τέλεια. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Μας περιμένει το κορίτσι.